Παίζοντας το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, εξαιρετική άμυνα, η δόξα πύρου Άρτας, πηγές Κοστιλιάτας, πραγματοποίησε μια ιδανική εκκίνηση στο φετινό πρωτάθλημα της National League 2, επικρατώντας με 76-59 της Παναχαϊκής στο ΤΑΦ 9 Άρτας. Ένα πολύ δύσκολο σουτ από τον Θόδη. Επιστροφή με την εύστοχη βολή του Θόδη μετά το time out. 43-27 και 18 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Πιέσει και να δημιουργήσει ανισορροπία στην ομάδα της Άρτας. Ο Τσατάλας θα περάσει τον Νικολάου. Θα προσπαθήσει εκεί να βρει τον μπάλα στο κόψιμο. Λάθος πάσα. Ο Νικολάου εκεί. Έχασε ένα ακόμα εύκολο lay-up. Τρίποντο του μπάλα. Απίστευτη φάση για την ομάδα της Άρτας. Η Παναχαϊκή με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Κατάφερε να χάσει ένα εύκολο lay-up και στα εναπομείνοντα 3 δευτερόλεπτα η Άρτα βρήκε ελεύθερο σούτ με τον μπάλα να ευστοχεί στο τρίποντο. Για να διαμορφώνει το 47-32. Έναρξη δεύτερο ημιχρόνου στο ΤΑΦ 9 Κωνσταντιών Άρτας με την ομάδα της Παναχαϊκής να βρίσκεται στην επίθεση. Να ψάχνει την καλύτερη επιλογή με τον Κόβα να παίρνει το ελεύθερο σουτ. Καλή άμυνα. Άλλο ένα τρίποντο. Από το Γιφτάκι, εύστοχος. Η Παναχαϊκή πληρώνει την επιλογή να παίζουν άντερ τον playmaker της Άρτας, θεωρώντας προφανώς ότι δεν είναι καλός στο τελείωμα των pick and roll με τρίποντο. Ο Γιφτάκι σήμερα αρκετά αποτελεσματικός, θα λέγαμε, σε αυτές τις επιλογές του. Νικολάου ψάχνει και το ποστάρισμα. Καλή ωραία πάσα του Σαλάη απέναντι. Το τελευταίο πεντάλεπτο του δεκαλέπτου ανέβασαν την ένταση πάρα πολύ, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Με το Σκλίβα να δίνει μεγάλες μάχες εκεί στη ρακέτα. Τέλος δεκαλέπτου. Κι άλλο κλέψιμο, συνεχίζει να βγάζει ένταση η ομάδα της Άρτας στην άμυνα. Γιαννούτσος, άλλο ένα τρίποντο. Ο Τσατάλας θα πάρει ένα drive ακόμα. Έξω η μπάλα στο Γιφτάκι, θα πάρει το σούτ άστοχο. Μία επίθεση δείχνει ο coach Λιόγκας για την Παναχαϊκή. 76-59, κλέψιμο. Τζάπα οι φωνές του coach εκεί. Ο coach Μάθας δείχνει να μην εκδηλώσει επίθεση η ομάδα του. Κρατάει την μπάλα η ομάδα της Άρτας με το δεξί στο καινούριο πρωτάθλημα. Το τελικό σκορ ήταν 76-59 με τη δόξα πύρου Άρτας να παίρνει μια σπουδαία νίκη, ξεκινώντας με το πλέον ιδανικό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα. Την επόμενη Κυριακή οι Αρτινοί θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη. Μαζί μας θα είναι ο coach της ομάδας της Άρτας, ο Κώστας Μάνθας. Coach, συγχαρητήρια για την παρθενική νίκη στο καινούριο πρωτάθλημα της National League 2. Ένα κρίσιμο μάτς, ένα μάτς με μια πολύ έμπειρη ομάδα. Τι πιστεύεις ότι μας κρύβει συνέχεια της National League 2? Καταρχήν, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε πάρα πολύ στον αγώνα.
Ήταν μια δύσκολη πρεμιέρα απέναντι. Πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη, κρύβει παγίδες. Μέσα στην έδρα μας ένα μάτσο το οποίο έπρεπε να πάρουμε. Η Παναχαϊκή θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που θα έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, τις θέσεις των play-off. Τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ. Διαχειριστήκαμε κάποιες απουσίες πάρα πολύ καλά. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ. Νομίζω ότι ευχαριστήθηκε και ο κόσμος. Εμάς ο στόχος είναι παιχνίδι με το παιχνίδι. Τώρα κοιτάζουμε το παιχνίδι της, με τη Γαλήνη την επόμενη Κυριακή. Να βρούμε το ρυθμό μας, να βρούμε μια ομοιογένεια, γιατί είναι καινούργια η ομάδα, όπως είδατε. Και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε, κόσμος. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε κοντά μας αμέσως τον προπονητή της Παναχαϊκής. Coach, αφού ευχηθούμε στον coach καλή χρονιά, καλή σεζόν, δύο λόγια του σημερινού match coach, ο οποίος για την ομάδα σας έκρυβε δύο πρόσωπα, ένα νεκρό σημείο θα λέγαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο, έδωσε ένα πάνω από 20 πόντους στην Άρτα, υπερπροσπάθεια της Παναχαϊκής να επιστρέψει στο match, κάπου εκεί έμεινε από δυνάμεις. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα της Δόξας για την νίκη της, κέρδισε δίκαια. Εμείς δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε ρυθμό στο παιχνίδι. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέραμε ότι η Άρτα είναι μια καλή ομάδα η οποία θα έδινε μάχες. Δυστυχώς τις μάχες τις χάσαμε εμείς σήμερα. Και σε τέτοια παιχνίδια, αν χάσεις τις μάχες, τις επαφές, τις διεκδικήσεις της μπάλας. Είχε πολλές επαφές στο παιχνίδι. Και απόδειξη είναι ότι, και απόδειξη σε αυτόν που λέω, ότι στο τέλος, σε κάποιες διεκδικήσεις μπάλας, μας τιμωρούσαν στην τελευταία διεκδίκηση με τρίποντο. Αυτό έγινε 3-4 φορές. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με νεότερα παιδιά. Θέλει υπομονή αυτό το πράγμα. Αρκετά ανανεωμένο θα λέγαμε το ρόστερ της Παναχαϊκής, ναι, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια, έτσι, μάλλον να βάλουμε κάποια νέα παιδιά στο παιχνίδι. Που σήμερα τα παιδιά αυτά σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με μια τέτοια ομάδα δεν ήταν όπως έπρεπε. Τέλος πάντων, το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει. Θα κρατήσουμε μόνο τα θετικά κομμάτια και προχωράμε. Ωραία, ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο τον Μπάλα. Τέλος της πρώτης αγωνιστικής, η Άρτα επικράτησε της Παναχαϊκής. Ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι, Χρήστο. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σήμερα. Ήταν η πρεμιέρα. Οι πρεμιέρες, όπως ξέρουμε, πάντα είναι περίεργα μάτς. Εμείς παρόλα αυτά ήμασταν διαβασμένοι. Μπήκαμε από την αρχή, δώσαμε το δικό μας ρυθμό, πιστεύω. Από ένα σημείο και μετά πιστεύω ότι δεν είχαμε το μάτς στο ρυθμό μας, δεν έφυγε από τα χέρια μας. Η Παναχαϊκή, όπως ξέρουμε, είναι μια ποιοτική ομάδα, κάποια στιγμή έκανε την προσπάθειά της για αντεπίθεση. Εκεί όμως εμείς με καθαρό μυαλό, κάποιες σωστές επιλογές, πήραμε το μάτς, το καθαρίσαμε και κρατήσαμε και μια καλή διαφορά που ίσως χρειαστεί στη συνέχεια. Σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά της Παναχαϊκής δηλώσεις για το παιχνίδι θα μας κάνει και ο forward της ομάδας, ο Νικολάου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν για την προσπάθεια που κάνατε από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να επιστρέψετε σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε εκείνη τη στιγμή ότι όλα είχαν πάει στραβά. Διεκδικήσατε με μεγάλη ένταση, με όσες δυνάμεις είχατε, το παιχνίδι. Κάπου εκεί φάνηκε να σας κατέβαλε λίγο η κούραση. Τι πιστεύεις ότι δεν λειτουργήσε σωστά στην ομάδα? Θα ήθελα να είμαι όσο πιο λακωνικός μπορώ, γιατί μετά από μία ήττα, εντάξει, ό,τι δήλωση να κάνουμε δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Πρέπει να γίνει σκληρή κριτική, να δουλέψουμε σκληρά. Σίγουρα η ομάδα όφιλε στο δεύτερο ημίχρονο να κυνηγήσει το σκορ όπως και έκανε. Έβγαλε ψυχή, ένα πάρα πολύ θετικό δείγμα για τη συνέχεια. Εγώ πιστεύω στην ομάδα θα ανακάψουμε πάρα πολύ σύντομα και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι πραγματικά με πολύ καλύτερα αποτελέσματα για εμάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.